Καλό μεσημέρι. Πρωτού πάμε σε αυτά, για να διαφωτίσουμε τον κόσμο, γιατί έχει μπερδευτεί. Κύριε Δελή και κύριε Πικουλάκη. Τι κάνετε, πώς είστε? Με τα μουλού μπροστά, μουλού πίσω. Υπάρχει το ΆΚΕ, υπάρχουν πολλά έτσι κομμουνιστικά κόμματα. Μάλλον που έχουν τον όρο κομμουνιστικό κόμμα, αλλά βάζουν κάτι διαφορετικό. Να θυμίσω κάτι που είχε πει ο Χάρη Κλίν παλιότερα. Ο Χαρίλαος Φλωράκης νομίζω θα λέγατε τώρα. Ο Χάρη και λέω ένας θα είναι. Και ο Χάρη Κλίν, προσπαθώντας να μιμηθεί το Χαρίλαο Φλωράκη, ένα είναι το κόμμα. Έτσι. Βέβαια είχε πει νομίζω και κάτι άλλο, ότι... όχι ο Χάρη Κλίν, νομίζω το έχει πει ο Χάρη Κλίν, ότι το όνειρο του κάθε αριστερού είναι να κάνει το δικό του κόμμα, αν και στις τελευταίες τώρα εκλογές έχουμε πάει στο άλλο, ότι το όνειρο του κάθε ακροδεξιού είναι να κάνει το δικό του κόμμα, με τόσο που έχουν ξεπηδείξει. Δεν έχετε άδικο για το σχόλιο. Λοιπόν, γιατί ΚΚΕ δεν θέλετε να κυβερνήσετε? Δηλαδή, σου λέει άλλο. Εγώ θέλω να ψηφίσω. Αυτό ήταν πάντα μια απορία μου, να ξέρετε, και σας τη μεταφέρω. Γιατί να ψηφίσω ένα κόμμα που δεν θέλει να κυβερνήσει? Δεν είναι. Και να συμπληρώσω και να. Αυτό δηλαδή, στο ίδιο σκεπτικό. Ότι εμένα στη συνείδησή μου ως πολίτη και ως δημοσιογράφο που ασχολούμαι με τα πολιτικά κάποια χρόνια, οποιοδήποτε κόμμα, το μικρότερο, το 0,01 που μπαίνει, δεν είναι ο στόχος του να μπει στα πράγματα και να αλλάξει πράγματα μέσω της διακυβέρνησης. Θα μιλήσω για μας. Ναι, για το ΚΚΕ μιλάμε. Ναι. Ναι, κοιτάξτε, κανένα κόμμα, σωστά το λέτε, δεν κατεβαίνει στις εκλογές για πλάκα. Και το ΚΚΕ, λοιπόν, το ΚΚΕ, όπως σας είπα, γι' αυτό θα μιλήσω, κατεβαίνει καταθέτοντας το πρόγραμμα εξουσίας που έχει ψηφιστεί, έχει κατατεθεί, είναι δημοσιευμένο, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξουσίας, βεβαίως σε μια κατεύθυνση από το πρόγραμμα εξουσίας. Τι είδους όμως εξουσία, κύριε Δελή, όταν λέει τώρα, το... Για το ερώτημά σας, για το αν θέλουμε ή όχι να κυβερνήσουμε, δεν υπάρχει άλλη απάντηση. Ασφαλώς και θέλουμε, μονάχα που δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε, έχουμε ούτε να στηρίξουμε, ούτε και να ανοιχθούμε καν μια αντιλαϊκή κυβέρνηση. Αυτό είναι το νόημα της σημερινής θέσης του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, έχοντας ως δεδομένο ότι η επόμενη κυβέρνηση αντικειμενικά, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα έχει αντιλαϊκό χαρακτήρα και στρατηγική. Άρα με τι όρους θα συμμετείχε? Με βάση τα σημερινά δεδομένα. Ωραία, άρα με ποιους όρους θα μπορούσε να συμμετέχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε μια εξουσία? Σε μια κυβέρνηση. Πραγματικά κυβέρνηση, και θα είχε στα χέρια της. Μια κυβέρνηση λοιπόν λαϊκής εξουσίας που θα είχε στα χέρια της και τα χέρια της οικονομίας, δηλαδή με κοινωνικοποίηση των συγκεκριμένων μέσων παραγωγής, τότε ασφαλώς αυτή την κυβέρνηση, όχι απλώς θα κυβερνούσε, θα πρωτοστατούσε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, μαζί βεβαίως με όλο το λαό και τους εργαζόμενους. Όταν λέμε λαϊκής εξουσίας όμως, κύριε Δελή, νομίζω ότι η απλή αναλογική που θα εφαρμοστεί τώρα στην Ελλάδα μετά από πάρα πολλά χρόνια είναι η κατεξοχήν εφαρμογή της λαϊκής εξουσίας. Έτσι δεν είναι? Πρώτα μια μικρή παρατήρηση, ας μου επιτραπεί, δεν είναι ακριβώς απλή αναλογική, είναι ένα αναλογικότερο μεν σύστημα, αλλά απλή αναλογική με πλαφών δεν υπάρχει. Ας το πάντως είναι πιο... Είναι αναλογικό ότι πιο κοντά, ότι ποσοστό παίρνεις τόσους βουλευτές να βγάζεις. Εν πάση περιπτώσει, η αναλογική, η απλή αναλογική δεν κάνει τίποτε άλλο από το να αποτυπώνει στο βαθμό που αποτυπώνει, γιατί και έτσι δεν αποτυπώνεται το πραγματικό εκλογικό αποτέλεσμα. Γιατί ξέρετε, τις εκλογές επιδρούν ένα σωρό παράγοντες, δεν πηγαίνουν στις εκλογές και στην κάλπη όλα τα κόμματα με τις ίδιες δυνατότητες, με τις ίδιες ευκαιρίες. Υπάρχουν διαφορές, ή δεν ψηφίζουν όλοι οι άνθρωποι με τις ίδιες προϋποθέσεις, ασκούνται πιέσεις έμεσες ή άμεσες. Για παράδειγμα, να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που είναι, παρά το ότι το διεκδικήσε εμείς ως ΚΚΕ, από αυτή της δημοκρατίας των εκλογών θα απουσιάσουν, δεν έχουν προσκληθεί και θα απουσιάσουν χιλιάδες εργαζόμενοι οι οποίοι φύγανε για σεζόν στα νησιά και στις τουριστικές περιοχές. Παρά το ότι και ειδικά αν γίνει και δεύτερος γύρος. Έτσι να ψηφίσουν εκεί, στο μέρος όπου δουλεύουν, και είναι πολύ εύκολο, ξέρετε, στην ψηφιακή εποχή που ζούμε, με βάση τις δηλώσεις εργασίας και όλα αυτά, Και όμως το αρνήθηκε αυτό η κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το υποστήριξε. Συνεπώς, χύνονται πολλά δάκρυα για την νεολαία και τα δικαιώματά της και τους εργαζόμενους, αλλά επί της ουσίας το ποιος τα στηρίζει, αυτό φαίνεται. Όσο για τους Άρα τώρα πάμε στο δεύτερο ερώτημα, γιατί με το ποσοστό που φαίνεται να καταγράφει δημοσκοπικά το ΚΚΕ και κατοχυρώνοντας τη θέση του τα τελευταία χρόνια ως τέταρτο κόμμα, νομίζω στις τελευταίες 4-5 εκλογικές διαδικασίες το ΚΚΕ βρίσκεται στην τέταρτη θέση, πάνω κάτω, τέταρτη-πέμπτη θέση. Θα μπορούσε να είναι μια εντός εισαγωγικών πολύ φερνή νύφη για ακόμα και για κυβερνήσεις ανοχής, όπως το μάθαμε τώρα τελευταία. Σχετικά με τη θέση που θα καταλάβει τελικά το ΚΚΕ στο... Θα μπούμε τώρα που θα... Ο στόχος ο δικός μας είναι να πάει όσο ψηλότερα γίνεται. Προφανώς, από, εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα το ΚΚΕ ούτε πολύ φερνή νύφη είναι, ούτε σε προξενιά συμμετέχει, ούτε σε φλερτ και σε κομπρεμί. Αυτό το κάνουν, το βλέπετε, το κάνουν και δημόσια μάλιστα. Τα αστικά κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, το Πασό, το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, απλή αναλογική όμως αυτή τη φιλοσοφία δεν έχει. Σύμφωνοι. Και είναι λογικό να γίνεται αυτό, ξέρετε, γιατί τα κόμματα αυτά έχουν κοινό έδαφος, έχουν μια κοινή στρατηγική, έχουν μια κοινή κατεύθυνση. Έχουν, αν θέλετε, και έναν κοινό προορισμό. Το ΚΚΕ τελείται σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση και έχει τελείως διαφορετική στρατηγική. Τι να σας πω τώρα. Το ΚΚΕ καταψήφισε το Ταμείο Ανάκαμψη. Έχουμε χάσει τώρα λίγο τη σύνδεση. Αν μπορείτε, κύριε Δελή, ή να σταθεροποιηθείτε, γιατί χάσαμε αυτά που καταψήφισε το ΚΚΕ. Ναι, λέω το ΚΚΕ έχει καταψηφίσει και δεν συμφωνεί με τη λογική του Ταμείου Ανάκαμψης, γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης δεν ξέρω αν ακούγομαι. Τώρα μια χαρά. Λειτουργεί με όρους μνημονίου. Δηλαδή, προκειμένου να εκταμιευτεί μία δόση αυτού του ταμείου, θα πρέπει να ψηφίσετε πρώτα ορισμένα αντιλαϊκά μέτρα. Παραδείγματος χάρη, νόμος Χατζηδάκη. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα συμφωνούν με αυτό. Το ΚΚΕ δεν συμφωνεί. Να μην μιλήσω τώρα για το ΝΑΤΟ ή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου εκεί βεβαίως οι διαφορές είναι χαώδεις. Αλλά έτσι κι αλλιώς, και ενώ στα υπόλοιπα κόμματα οι ταυτίσεις είναι απόλυτες. Και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Όλα αυτά τελικά, κύριε Πίκουλα και κύριε Βραδέλη, για τα οποία δεν συζητούν προεκλογικά αυτά τα κόμματα, είναι όλα όσα τους ενώνουν. Είναι τα μεγάλα, δηλαδή η πάγια θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος παραμένει να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς η πρόταση που έχουμε, η συνολική πρόταση εξουσίας δεν έχει αλλάξει αυτό. Καταθέτουμε στον ελληνικό λαό, φυσικά και δεν μπορεί να αλλάξει, δεν μπορεί να υλοποιηθεί μέσα στα πλαίσια τα καπιταλιστικά, μέσα σε έναν υπερεθνικό καπιταλιστικό οργανισμό όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να υλοποιηθεί μέσα στο ΝΑΤΟ. Απαιτεί και προϋποθέτει. Εγώ, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, επίσης πάντα είχα την απορία, αφού το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί κατεβαίνει στις ευρωεκλογές? Δηλαδή, ψηφίζετε και μπαίνετε σε ένα Ευρωκοινοβούλιο το οποίο δεν το υποστηρίζετε. Είναι αντιφατικό το σχήμα. Δεν είναι καθόλου αντιφατικό. Αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα που προσφέρεται σε αυτό το αστικό πολιτικό σύστημα. Προφωτίσουμε και εκεί τα εργατικά, τα λαϊκά συμφέροντα. Για να μπορούμε να αποκαλύπτουμε τα αντιλαϊκά μέτρα και να αγωνιζόμαστε και εκεί. Μεταφέροντας εννοείται τα δικαιώματα και τα αιτήματα των εργαζομένων μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, στους εχθρούς, μέσα στο άντρο του εχθρού. Από μέσα πολεμιέται το πράγμα. Οι εκλεγμένοι, οι αιρετοί του ΚΚΕ σε όλους τους θεσμούς του αστικού κράτους με την ίδια λογική συμμετέχουν. Δεν έχουν διαφορετική λογική. Μάλιστα. Επειδή το ΚΚΕ είναι στο χώρο της αριστεράς, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο χώρο της κέντρο αριστεράς. Λέει το κάθε κόμμα είμαι σε αυτό το χώρο. Δεν λέω εγώ συμμετοχή σε μια κυβέρνηση, αλλά τι απαντάτε με βάση το θέμα της ανοχής που έθεσε ο κύριος Τσίπρας προημερών, ότι αν δεν υποστηριχθεί από κάποια μικρά κόμματα όταν χρειάζονται κάποιοι λίγοι βουλευτές για να γίνει κυβέρνηση, ουσιαστικά στρώνεται το χαλί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία να κυβερνήσει. Για τους όρους της συζήτησης να δεχτώ την πολιτική γεωγραφία περί αριστεράς και κεντροαριστεράς, δεν είναι και το ζήτημα άλλωστε. Τώρα, ξέρετε, αυτή η πρόταση την οποία κατέθεσε δημόσια προχθές ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω, όποιος την ακούει έτσι, του φαίνεται παράξενη. Πρώτα γιατί από μια εμπορική λογική μια αγοραία λογική. Δηλαδή θέλω να πάρω κάτι, μου λείπουν 10 ή 100 ευρώ, θέλω να γίνω κυβέρνηση, μου λείπουν 5-10 βουλευτές, έλα να τσοντάρεις εσύ. Για εντάξει, να σε χώρους που γυτνιάζουν ιδεολογικά τουλάχιστον. Μα κάθε άλλο παρά γυτνιάζουν. Όχι, αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ γυτνιάζει με τα κόμματα εκείνα με τα οποία μαζί ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο. Γυτνιάζει με τα κόμματα εκείνα με τα οποία στηρίζουν τις επιλογές του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γυτνιάζει με τα κόμματα εκείνα με τα οποία υποστηρίζουν τους πληστηριασμούς. Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας μιλάει για win-win, να κερδίσουν και αυτοί που χάνουν τα σπίτια και, αυτοί, και τα φαντ. Μάλλον λίγο δύσκολο. Μάλιστα. Δεν γίνεται όμως. Να είστε καλά. Καλή προσωπική και εσείς, επιτυχία. Και εσείς να είστε καλά. Στην Αλφα Θεσσαλονίκη. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.